πώς βρέθηκα από εδώ. Εδώ. Και φύγαμε για το σπίτι να δοκιμάσουμε τα snacks που αγόρασα. Βρισκόμαστε στο Dubai Mall και σήμερα αποφάσισα να φύγω από εδώ. Να φύγω από το Dubai και να πάω Κίνα μέσα σε λίγα λεπτά. Διότι ωραίο το Dubai δεν λέω, αλλά θέλω να κάνω και τα ψώνια μου από κινέζικα σούπερ μάρκετ, να δω κινέζικα μαγαζιά και γενικότερα πώς είναι η Κίνα. Οπότε εδώ πέρα στο Dubai Mall υπάρχει μια μυστική είσοδος που σε μεταφέρει αυτόματα στην Κίνα. Πάμε να τη βρούμε. Όπως βλέπετε μπροστά σας, βλέπουμε κάτι κινέζικο εδώ πέρα, οπότε εδώ είναι η μυστική είσοδος που μπαίνεις εδώ πέρα. Για να δούμε. Oh my god! Ni hao! Εδώ πέρα τι έχουν φτιάξει. Ένα ολόκληρο μολ μέσα στο μολ που αφορά μόνο την Κίνα. Πάθετε σοκ τώρα. Αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου σημείο με τα φαναράκια εδώ τα κόκκινα. Αλλά δείτε από την άλλη πλευρά. Με τις νέων τις επιγραφές. Εδώ είναι top για φωτογραφία, αλλά από κοντά πιστέψτε με, είναι ακόμα πιο ωραίο. Δείτε και από εδώ πέρα πόσο όμορφο είναι. Εκπληκτικό έτσι. Φοβερό. Αυτά εδώ τα bubbles που βλέπετε είναι μαγαζάκια και πουλάει μέσα πράγματα. Όλα εδώ πέρα έχει πραγματάκια και έχουν το καθένα διαφορετική τιμή. Δείτε πόσο μεγάλο είναι και δείτε αυτόν τον τοίχο που είναι γεμάτο αρκουδάκια και γράφει I love Dubai. Δείτε λεπτομέρεια πόσες χιλιάδες αρκουδάκια έχει. Εκπληκτικό, έτσι. Εννοείται ότι υπάρχουν όλα τα γνωστά brands και μάρκες οι κινέζικες, όπως η Xiaomi, ένα τεράστιο κατάστημα εδώ πέρα. Δεν είναι το real όμως, παιδιά, το κατάστημα. Έχουν φτιάξει ένα τέλειο κινέζικο background για να βγάζεις φωτογραφίες. Αλλά και η Κίνα φημίζεται πάρα πολύ για τις τυχερές δαγκάνες, οπότε έχει πάρα πολλές εδώ πέρα. Δεν έχω dirham, έχω μόνο κάρτα, αλλιώς θα παίζαμε να κερδίσουμε κάτι. 10 dirham έχει, του τύπου περίπου 2,5 ευρώ. Απέναντι πλευρά, όπως βλέπετε, που είναι σαν κανονικό σπίτι εντωμεταξύ, έχει ένα τέλειο για μασάζ, booty tie λέγεται. Εντωμεταξύ έχει παντού τέτοια background για να βγάζεις φωτογραφίες. Αλλά και άλλο background εδώ για φωτογραφία. Εδώ μπροστά μου βρήκα ένα κινέζικο, τύπου σαν το mini show είναι, που έχει διάφορα πραγματάκια μέσα, λέγεται Mievik. Δεν το έχω δει ποτέ ξανά, δεν πόσα πράγματα έχει. Εντάξει, έχει τα πάντα εδώ μέσα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από skin care, διακοσμητικά, αρωματικά. Σχολικά έχει εδώ πέρα, για ταξίδι πολλά αξεσουάρ, ό,τι μα ό,τι θες. Τζέλ αρωματικό mist με σαλιγκάρι, δεν ξέρω ποιος ο λόγος. Ειδικό του merch, όπως τα Starbucks που μαζεύω, δείτε εδώ πέρα. Και δείτε τι ωραία χριστουγεννιάτικη κούπα είναι αυτή. Τέλεια και την έχει πάρα πολύ οικονομικά. Γενικά έχει καλές τιμές μπορώ να πω. Και εδώ έχουμε με κοσμήματα. Καλά, καταλαβαίνετε ότι και εδώ είναι του Πανακρύβου. Όχι τόσο ακριβά βέβαια από ό,τι βλέπω, αλλά οκ. Okay. Μια τσάντα. Τι είναι αυτό, λιβελούλα. Μπήκα μέσα γιατί νομίζω αυτό πρέπει να το δείτε, τη μικρογραφία που έχουν φτιάξει εδώ, τη μακέτα, πόσο εκπληκτικό είναι. Τέλειο. Εδώ στο κέντρο έχει παραδοσιακά μαγαζιά με πράγματα, που είναι του Πανακρύβου βέβαια, αλλά δείτε τι εκπληκτικά κομμάτια που έχει. Και είναι και χειροποίητα σίγουρα. Δείτε εδώ πέρα, φοβερά. Είναι όλα υπέροχα πραγματικά. Πρικιά. Ναι, μαζεύεις την πρίκα σου. Σελάνες. Τέλειο αυτό. Και άλλο τέτοιο μαγαζάκι παρόμοιο με το άλλο, αυτό ονομάζεται Μουμούσο. Είναι ίδια διαλογής με το άλλο πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πούμε και σε αυτό. Είναι σχεδόν το ίδιο με το άλλο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι, δείτε μέχρι που φτάνει. Και έχει και αριστερά και δεξιά σε κάθε διάδρομο. Αυτά είναι πανέμορφα. Δείτε εδώ τι ωραία. Δείτε εδώ. Τέλεια. Αυτά εντάξει, μπορείς να τα βρεις νομίζω και στην Ελλάδα. Στο ενδιάμεσο έχει και έτσι τύπου για να ξεκουράζεσαι, τραπεζάκια με χαλάκι, για να αράζεις. Δείτε εδώ τι ωραίο που είναι αυτό με τα μπαμπού, λείπει ένα πάντα. Πλαστικά είναι αυτά βέβαια όλα, αλλά οκ. Okay. Δείτε και αυτό, εκπληκτικό. Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στο food court που έχει μόνο κινέζικα φαγητά. Από fast food κινέζικα μέχρι και πιο παραδοσιακά, αλλά και πιο εκλεκτά. Ό,τι θες το έχει. Hong Kong καφέ, Man Kang Chao Long Bao. Παιδιά, γίνεται πανικός, δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω χριστό, έχει πάρα πολύ κόσμο εντωμεταξύ. Το πιο safe νομίζω είναι να φας noodles που ξέρεις εδώ πέρα, αλλά θα ήθελα να έχει και αειδιαστικά είναι η αλήθεια, αλλά δεν βρίσκουμε αειδιαστικά. Αν βρούμε, τι θα πάρουμε. Έχουμε όμως και το sushi, το παραδοσιακό μας sushi. Και εννοείται εδώ παίζει πάρα πολύ και το bubble tea, που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ bubble tea νομίζω. Να, από αυτό ας μην θα ήθελα να φάω εδώ πέρα, το sweet and sour meat. Δεν ξέρω, μου κάνει πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Εδώ είναι ice cream, είναι ice bean jelly. Πρώτη φορά το ακούω το ice bean jelly. Νομίζω πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι. Δείτε τι ωραία εδώ τραπέζια που είχε για να κάθεσαι.
Φοβερά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν ξέρω, πάντως μου αρέσουν πάρα πολύ εμφανισιακά. Και μπονζάι, διακοσμητικά. Αυτά είναι ψεύτικα, είναι παιδιά. Για όποιον δεν το κατάλαβε, πάντως είμαστε στην Chinatown, έτσι, που έχει μέσα στο Dubai Mall. Κοιτάξτε εδώ το πάντα. Θα το τρέξω κάτω. Εδώ γύρω-γύρω γεμάτο μαγαζιά, όλο, αλλά δείτε την οροφή. Δείτε την οροφή. Για κάποιο λόγο βρωμάει εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί, μυρίζει κάτι πάρα πολύ άσχημα. Έχει μέχρι και κινέζικο φαρμακείο, παιδιά. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου κινέζικο φαρμακείο. Φοβερό. Τέλειο. Αυτό τώρα είναι σαν παραδοσιακό παιχνίδι που έχουν στην Κίνα. Νομίζω κουνιούνται αυτά. Για παίξε. Δεν κουνιούνται, αποκλείεται. Έλα, κουνιούνται. Το. Κέρδισα. Από εδώ. Να και εδώ αυτά. Και οι βεντάλιες εννοείται σήμα κατά τεθέν. Αγαπάμε βεντάλιες. Τώρα έρχεται το καλύτερο. Κινέζικο σούπερ μάρκετ. Θα πάρουμε σνακς να δοκιμάσουμε οπωσδήποτε στο σπίτι. Κάντε ένα γενικό παρακαλώ. Να δω τι θα πρωτοπάρω από εδώ. Είναι ο παράδεισός μου, να ξέρετε. Είναι τέλειο. Συνεχίζουμε τώρα με το πιο ωραίο σημείο στο Chinatown που έχει αυτό το τεράστιο. Δεν είναι αρκούδος, είναι πάντα. Αλλά δείτε και αυτό. Πόσο εκπληκτικό είναι. Δείτε, από τι είναι αυτό το μεταξύ, πλαστικό. Ούτε που ξέρω. Ναι, πλαστικό είναι. Για πάρτε και από κοντά ένα πλάνο. Το πιο τεράστιο πάντα που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Παιδιά, όταν σας λένε τεράστιο, είναι τεράστιο. Δείτε που θα πάω μπροστά. Πιο μεγάλο. Νομίζω είναι ότι πιο μεγάλο έχω δει. Δεν φτάνω, είμαι όσο το πόδι του. Είμαι και πιο μικρός από το πόδι του. Είναι 3D εντωμεταξύ, είναι κανονικό πάντα, άμα δείτε και από πίσω. Δεν είναι μόνο η μπροστινή όψη. Αριστερά και δεξιά εντωμεταξύ είναι παντού επενδυμένο με τα πετσαρία. Όπως και από εκεί, που αφορά την Κίνα εννοείται. Και κάπου εδώ τελειώνει το Chinatown. Κλείνουμε με αυτό το υπέροχο πλάνο. Δείτε, είναι 3D, δεν είναι τα πετσαρία αυτό. Έτσι, όχι ότι και ότι. Πάρτε και εδώ, Dubai Mall, κινέζικα, αγγλικά, αραβικά. Και αφού ολοκληρώθηκε το Chinatown εδώ, μην νομίζετε, συνεχίζει το mall, έχει και άλλα κρυμμένα μονοπάτια. Πάμε τουαλέτα και φύγαμε για το σπίτι να δοκιμάσουμε τα snacks που αγόρασα. Επιστρέψαμε στο σπίτι και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τα κινέζικα snack που πήρα. Πριν σας δείξω τα snack, θέλω να σας δείξω αυτό που πήρα από το Mievic. Ένα πραγματάκι πήρα, αλλά το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Θα το ξέρετε σίγουρα όλοι. Είναι αυτό εδώ. Το οποίο, παιδιά, ξέρετε, είναι η κότα στην ουσία, το γνήσιο, είναι η κότα αυτή εδώ πέρα, που το πιέζεις. Και είναι mood. Δεν είναι τέλειο. Βασικά, να σας πω την αλήθεια, το πήρα αυτό για να... Γιατί το πήρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το πήρα. Δεν ξέρω γιατί το πήρα. Απλά ήθελα να το πάρω. Το έχει πάρα πολύ φθηνό, νομίζω γύρω στα 3,5-4 ευρώ. Και μου άρεσε, γιατί είναι διαφορετικό από την πάπια. Αυτό δεν κάνει κάτι άλλο. Είναι σαν να μυρολογεί. Το σταματάω όμως γιατί είναι αργά και θα ξυπνήσω όλους τους γείτονες. Είμαστε και 30 όροφοι εδώ πέρα. Έχω πάρει διάφορα καλούδια που πραγματικά δεν έχω δοκιμάσει κανένα από αυτά και θεωρώ ότι μπορούμε να γυρίσουμε 200 διαφορετικά βίντεο από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε το τι είχε εκεί πέρα. Έχω πάθει σοκ. Σίγουρα θα ξαναπάμε στο μέλλον να πάρουμε πράγματα. Είναι λίγο του πανακρύβου, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Πάμε από τα αλμυρά στα γλυκά. Λοιπόν, το πρώτο που πήρα είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω καν τι είναι, θα σας διαβάσω ό,τι καταλάβω. Τέλεια, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Vegetarian Green Pea Snack. Είναι snack το οποίο είναι από φασόλι. Ψαρίλα. Ψαριλοποδαρίλα μυρίζουν. Ναι, ψαριλοποδαρίλα. Βασικά μυρίζει, όχι, ξέρω τι μυρίζει. Τροφή για ψάρια. Να σας πω κάτι, fun fact εδώ πέρα. Όταν ήμουν μικρός είχα ενηδρίο με ψάρια και την τροφή αυτή που την ρίχνει σαν φιλαράκι από πάνω, την έτρωγα κι εγώ. Μην πείτε ότι δεν το έχετε κάνει όσο έχετε ψάρια και αν ήσασταν μικροί. Ήμουν μικρός και ήταν πολύ ωραία γεύση, ήταν αλμυρί. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι. Είναι πράσινα στην ουσία. Okay. Α, στο τέλος όντως αφήνουνε τον αρακά. Έχει τη γεύση του αρακά. Είναι λίγο άνοστα. Ούτε αλμυρά, ούτε κάποιο flavor. Στο τέλος όμως αφήνει μια αχνή γεύση. Είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ τραγανά. Μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε γιατί δεν είναι πάρα πολύ έντονα. Είναι όσο πρέπει και έχουν πολύ ωραία υπή.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Συνεχίζω με Deluxe Lays πατατάκια. Αυτά ήταν πάρα πολύ ακριβά. Είναι τα Lays. Δείτε τη συσκευασία, νομίζω φαίνεται ότι είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες που έχουμε δει. Συγκεκριμένα όμως είναι πατατάκια με γεύση φίκι. Αν διαβάζω καλά, seaweed flavor. Νομίζω το seaweed είναι το φίκι, έτσι δεν είναι? Και αυτό που τυλίγει στο σούσι γύρω-γύρω. Πάρα πολύ ωραίο το packaging, μπορώ να πω. Είχε και άλλες γεύσεις, αλλά πιο περίεργη μου φάνηκε αυτή εδώ πέρα. Α, παιδιά, θα πάθετε σοκ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε Lay's πατατάκια. Δείτε πώς είναι μέσα. Δείτε, βγαίνει όλο για να μπορείς να τα τρως. Ναι, όχι που χώνεις τα άλλα το χέρι σου και δεν μπορείς να τα βγάλεις. Έτσι μάλιστα, βολεύει πάρα πολύ. Είναι πράσινο και αυτό, όπως ακριβώς και τα προηγούμενα. Δεν μυρίζει άσχημα, ωραία μυρίζει. Βγάζει μια ωραία αλμύρα. Μια αλμύρα της θάλασσας, ωραία όμως. Για πάμε, αυτό νομίζω θα μ' αρέσει. Δύσκολο να τα περιγράψω. Αρχικά είναι ωραία. Είναι ένα τσακ καυτερά, ίσα που όμως που παλεύετε. Έχουν τη γεύση του πατατακίου, του κλασικού με το αλάτι και αφήνουν έτσι μία, πώς να το πω τώρα, μία περίεργη αλμύρα της θάλασσας. Δεν νιώθεις ότι είναι φίκι, δεν ξέρω και τι γεύση έχει το φίκι να σας πω την αλήθεια, αλλά τρώγονται ανετότατα. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω δεν διαφέρουν και πολύ αυτά με το κλασικό αλάτι. Αυτό θα το αφήσω για το τέλος γιατί είναι το πιο καυτερό από όλα. Πάμε τώρα σε ένα και μοναδικό αναψυκτικό. Δεν το έχω ξαναδεί το συγκεκριμένο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και έχω μπερδευτεί διότι λέει εδώ Winter Melon Tea. Λέει ότι είναι τσάι με γεύση πεπόνι. Το θέμα είναι εδώ ότι δείχνει στη φωτογραφία ένα αγγούρι. Το βλέπετε. Μάλλον δεν είναι αγγούρι αυτό. Είναι κάποιο άλλου είδους πεπονιού που έχουν στην Κίνα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα βάλω σε ένα ποτήρι για να δω και το χρώμα. Α, σαν τσάι. Το χρώμα του τσαγιού. Το κατρουλί. Αχ, μυρίζει σαν υγρό από ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σαν μπισκότο μυρίζει. Γιατί μυρίζει μπισκότο. Μπισκοτήλα. Ωραία μπισκοτήλα. No, it's not good. Είναι κάποιο άλλο πιπόνι που έχουν εκεί στο Κίνα. Όχι. Όχι. Παιδιά, πραγματικά είναι σαν να έχεις πάρει νερό και να έχεις ρίξει μέσα υγρό για ηλεκτρονικό τσιγάρο και να το έχεις αραιώσει και να το πίνεις. Είναι απέσιο. Δεν βγάζει καθόλου τη γεύση του πεπονιού. Δεν ξέρω τι πάει λάθος εδώ πέρα. Πάντως είναι δυνατό όχι από εμένα. No. Χάλια. Νομίζω όλα τα άλλα θα μου αρέσουν. Βασικά είμαι σίγουρος. Το νιώθω. Το νιώθω. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι σαν πουράκια, σαν καπρίς, αλλά καμία σχέση. Τα οποία όμως δεν ξέρω τι γεύση έχουν. Πρέπει να είναι με πατάτα ή γλυκοπατάτα και βούτυρο. Για να διαβάσω εδώ πίσω τι λέει. Ταρό flavor πικόλα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι το ταρό flavor πικόλα. Δεν μας νοιάζει όμως. Δείτε τη φωτογραφία, μπας και καταλάβετε εσείς. Σαν πατάτα μου κάνει με βούτυρο στο φούρνο. Λοιπόν, έχουν πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Το ανοίγεις από εδώ πέρα. Έτσι. Και, α, μάλιστα. Αν είμαι γλυκοπατάτα θα ζήσω κάπου. Α, έχουν και πολύ ωραίο χρώμα. Σαν γρανίτα λεμόνι φράουλα. Είναι ροζ κίτρινο. Αχ, παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει σαν φρεσκοψημένο κέικ βουτύρου. Α, λοιπόν. Γλυκοπατάτα είναι σίγουρα. Αλλά η γεύση του θυμίζει σαν raspberry. Βγάζει αυτό το vibe του raspberry. Είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά. Αν δεν το ξέρεις ότι είναι γλυκοπατάτα, δεν το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις κάποιο φρούτο γλυκό. Είναι πολύ ωραία. Τρώγονται πάρα πολύ ευχάριστα. Εκτός παιδιά, αν αυτό είναι κάποιο άλλο φρούτο που δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι το φρούτο το πικόλα ή το ταρό. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, τους το δίνω και κάτι που δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Συνεχίζω με Oreo. Γενικά από Oreo, παιδιά, είχε πάρα πολλές γεύσεις και πολλές γεύσεις που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μα ποτέ. Λοιπόν, βρήκα αυτά τα Oreo που είναι τα thin Oreo, τα λεπτά. Το γράφει εδώ κάπου ότι είναι Oreo. Το γράφει. Πού το γράφει? Α, εδώ το γράφει ότι είναι Oreo. Αλλά αυτά, παιδιά, έχουν γεύση σίκο. Παιδιά, τρελαίνομαι για το σίκο, οπότε πιστεύω θα μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι άλλες γεύσεις που βλέπω εδώ είναι με φράουλα και βανίλια. Είχε όμως και άλλες γεύσεις. Αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ τους συσκευασίες. Θα βάζω σε δύο διαφορετικά για να μην τα ανοίγεις όλα και χαλάνε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είδα. Οχ, το σπάσα. Έσπασε. Σίκο. Where is σίκο? Μέσα εννοείται είναι πράσινο και αυτό. Έχουμε πήξει το πράσινο. Θα φάω λίγο μόνο την κρέμα γιατί δεν κατάλαβα κάποια γεύση, να σας πω την αλήθεια. Είναι σαν μια γλυκιά κρέμα, σαν την κλασική κρέμα που έχει το Oreo μέσα. Είναι πάρα πολύ τραγανά, γιατί το μπισκότο είναι λεπτό και τραγανό, αλλά δεν νιώθω το σίκο. Είναι πολύ νόστιμο, αλλά όχι σίκο. Είναι κάτσια. Πάμε να συνεχίσουμε με... Πώς?
με τα Jumping Sugar Macaron Biscuits. Μπερδεύτηκα εδώ. Και μάκαρον και μπισκότα και τρεις γεύσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι από την εταιρεία Aji, Μπούρτζι και Λουλά. Πρέπει να είναι κλασικά μάκαρονς, παιδιά. Τα πουλάνε έτσι τα μάκαρονς εκεί πέρα. Εδώ είναι του Πανακρύβου. Γενικότερα τα μάκαρονς είναι πάρα πολύ ακριβά. Τώρα αυτοί, για να δούμε τι διαφορά έχουν. Α, δείτε τι ώρα που έρχονται. Έρχονται σε μονές συσκευασίες να τα βγάζει για να κερνά τον κόσμο. Δείτε τι τέλειο packaging που έχει. Φοβερό. Υπέροχο. Τώρα δεν ξέρω τι γεύση έχω πιάσει. Μπλε βλέπω απ' έξω. Θα σας γελάσω. Α, όντως, παιδιά, είναι μπισκότο. Δεν είναι μάκαρον. Απλά είναι το σχήμα και καλά σαν μάκαρον. Δείτε εδώ πέρα τι έχουν κάνει. Δείτε. Είναι μπισκοτάκι πάνω κάτω και μέσα έχει γέμιση. Okay, έτσι εξηγείται που ήταν φθηνά, λέω κι εγώ. Τι είναι αυτό? Πεπόνι. Αυτό είναι πεπόνι. Αυτό είναι πεπόνι. Μπισκότο με κρέμα πεπόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν μπισκότο βουτύρου με κρέμα που φαντάζομαι θα έχει διαφορετικές γεύσεις. Αυτό, παιδιά, είναι σίγουρα πεπόνι. Μακάρι να ήξερα τι γεύσεις υπάρχουν εδώ μέσα. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γεύσεις υπάρχουν εδώ μέσα. Πάντως, αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πάμε στο προτελευταίο σνακ που και αυτό το είχε, παιδιά, στην κατηγορία του όρεο. Δεν είναι όμως όρεο. Είναι σαν, σαν μπισκότο καπρισό. Καταλάβετε τώρα από τη φωτογραφία τι θέλω να πω. Τα οποία έχουν γέμιση ροδάκινο. Πεθαίνω για το ροδάκινο, δεν τα έχω φάει όμως ποτέ σε τέτοιο στυλ, να σας πω την αλήθεια. Όχι, όρεο είναι, ορίστε. Το γράφει. Τις όρεο είναι. Είναι τόσο δά, δείτε. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Το τρώω. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Πω. Πω, πω. Έχουν πάρα πολύ έντονη γεύση του ροδάκι. Αλλά. Έχω αλλά δυνατό. Δεν είναι ωραία. Όχι. Είναι σαν καπρίς και να τους έχεις μπήξει μέσα μία τσίχλα. Βγάζει μια γεύση τσίχλας, δηλαδή αυτό το flavor που έχουν βάλει δεν κολλάει με τη σοκολάτα, νομίζω, με αυτό το καπρισάκι απ' έξω, το μπισκοτάκι. Όχι. Νομίζω ξεχωριστά, σαν γεύση είναι ωραία, αλλά το ροδάκινο δεν μου κολλάει. Και πάμε και στο τελευταίο, που έχουμε αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω γιατί ταλαιπωρούμε πραγματικά. Είχε πάρα πολλές τέτοιες ιδέες. Πρέπει να πάρουμε ένα βίντεο μόνο με τέτοιες ιδέες, νομίζω. Το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι Chinese Spicy Sticks. Δεν ξέρουμε τι sticks είναι αυτά, δεν ξέρω από τι προέρχεται. Είναι τώρα από κάποιο φρούτο, από κάποιο λαχανικό. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι κάποιο ζυμαρικό. Δεν γνωρίζω. Πάντως θα πεθάνουμε στο κάψιμο. Γενικά το έχουν οι Κινέζοι με τα καυτερά πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζουμί, έχω να σας πω. Είναι full βουτυγμένα στο ζουμί. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι σαν γλυκοπατάτες εδώ μεταξύ, ψημένο στο φούρνο. Παιδιά, θα φάω λίγο γιατί πραγματικά δεν μπορώ. Το ξέρετε ότι δεν μπορώ. Τώρα γάλα Καμήλας, τώρα τι είναι αυτό, ρε. Καμήλα, γάλα Καμήλας, γάλα Καμήλας. Έχουν πάρει αυτά τα sticks και έχουν πάρει τα σπόρια από την καυτερή πιπεριά και τα έχουν κολλήσει επάνω. Σαν σουσάμι, ή σουσάμι είναι, α, σουσάμι είναι. Πάντως, αν το δείτε από πολύ κοντά, κάνετε zoom με το μάτι, φαίνονται τα flakes της καυτερής πιπεριάς. Αν δεν ήταν καυτερό, σαν γεύση είναι πολύ ωραίο το stick. Το καυτερό τα... τα χαλάει όλα, να ξέρετε. Παιδιά, συγγνώμη, λοιπόν. Με πιάσε ρεψίδι. Παιδιά, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε πραγματικά. Δεν μπορώ να δοκιμάσω άλλο. Το έκανα μόνο και μόνο εσάς. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας ταξίδεψα στην πανέμορφη Κίνα. Εννοείται ότι θα ξαναπάμε στο Chinatown να πάρουμε και άλλα πράγματα, γιατί πιστέψτε με, έχει άπειρα πράγματα που μπορώ να γυρνάω βίντεο για έναν αιώνα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και γουστάρω πάρα πολύ να δοκιμάζω νέες γεύσεις. Αυτά από μένα, σας φιλώ, σας χαιρετώ και από τον φίλο μου τον 10-10-10 across the board, φιλάκια πολλά, παιδιά, γεια σας!